7 και πάνε στον Θεοδόσιο οι σπίωνοι, οι κακούργοι, οι ελεηνοί τύποι. Πάνε στο Θεοδόσιο και του λέω πρόσεχε τη γυναίκα σου γιατί έχει τον Εκελαβή με έναν ο οποίος είναι και εκείνος φιλόσοφος. Όταν τα άκουσε ο Θεοδόσιος, τα είπε όχι. Πλην όμως, το έβαλε τη σφήνα ο κακουργός και άρχισε να υποπτεύεται για τα πάντα. Φιλόσοφος όμως όπως ήταν ο Παυλίνος, εκείνος Θεοδόσιος έτω από το Πράτορα, επήγε να τον δει, να τον επισκεφτεί. Όταν επήγε να τον επισκεφτεί, βλέπω Μύρο, που ήταν πάνω στο τραπεζάκι του, το κομμεντενάκι του. Λέει, αυτά που μου είπαν έχουν σχέση. Έρχεται το λοιπόν φουριόζωσε στο παλάτι και λέγε στην Ευδοκία. Σου έδωσα ένα μήλο, λέει. Τι το κάνεις, το εφάγες. Από το φόβο της αυτό, είτε ναι είτε όχι, μάσησε λίγο τα λόγια της και λέγει το έφαγα. Πώς το έφαγε, λέγει, εφόσον να το. Το λοιπόν, από τώρα δεν είσαι γυναίκα μου, λέει. Και στέλνει αμέσως στον Παυλίνο τους υπηρέτες του και τον φωνεύουν πάνω στο κρεβάτι, του κόβουν το κεφάλι πάνω στο κρεβάτι. Άδικα πάει ο Παυλίνος, άδικα πάει η Ευδοκία. Και μετά την Ευδοκία την παίρνει και τη φοράει το ράσιο και τη στείλει στα Ιερουσαλήμ μέσα σε μια μονή. Και έτσι η χαρά του Παλατίου μετεμπλήθηκε σε λύπη, σε πένθος από τους κακούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σπίωνοι, οι οποίοι είναι φθόνεροι, οι οποίοι είναι κακούροι. Φθόνο εσταύρωσαν τον Κύριο, λέει. Ανέβασαν στο σταυρό τον Θεό λόγω φθόνου. Και έτσι έμεινε αυτό στην ιστορία γραμμένο ότι οι φθονεροί άνθρωποι πάντοτε καταστρέφουν τα πάντα. Τα πάντα. Εκεί που δεν είχες καθόλου ιδέα, ο φθονερός θα σου βάλει κάτι εναντίον σου. Το έξω απλό, προσπαθεί να πάρει όχι μόνο να φτάνει το ανοίγω, αλλά και πολύ περισσότερα. Ψάχνει να πάρει. Σε μεγάλο τρόπο, με κάθε τρόπο, να σε βάλει. Ως λέει ο νοριόμενος, λέει, ζητά τι να καταπεί, πώς λέει, αν δεν ζητά ο νοριόμενος. Τώρα, πώς θα απαντήσουν την Ελλάδα. Ήρθε έθιμος. Βάλανε στόχο να εξαφανίσουν την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα θα ψηλά σκέφτε την Ελλάδα. Η Φυλάκτιος χώρη με οφθαλμού, διότι λειτουργούν τα Άγια Δυσιαστήρια. Και όταν αναπέμπεται στο θρόνο του Θεού η προσευχή των πιστών ανθρώπων, αυτά νικούν την κακία. Όπου υπάρχει η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρη. Έτσι. Υπέρ επερίσσευσε. Γι' αυτό έχουμε χάρη πολύ από το Θεό, διότι αγωνιζόμαστε να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Οι εχθροί να φανίσουν την Ελλάδα θέλουν. Δυστυχώς. Εκείνος ο Εβραίος, ο Τσίσκης. Θα φανίσουμε με τρεις τρόπους. Πρώτα-πρώτα την ιστορία της. Να εξαφανιστεί. Το πρέξ, το πρέξ, το δίλιο. Το δύο, δύο και διδάσκουν τα παιδάκια μας. Και φυσιολογικό ρόλο. Το δεύτερο λέγει. Ναι, μια εβδομάδα. Και πριν το φυσιολογικό ρόλο. Την γλώσσα.
Και βγήκε εκείνος ο άχαρος, εκείνος, ο λεπίδας της ελληνικής γλώσσας. Ήρθε να τον ψηφίσουν οι μαθητές και έβγαλαν από μέσα όλα τα ουσιώδη και άφησαν τα ουσιώδη. Και το τρίτο λέει, εδώ έφτασε στο τρίτο. Στο τρίτο λέει, για να εξαφανίσουμε την Ελλάδα. Το τρίτο λέει, να εξαφανίσουμε την πίστη, λέει, και κρέμεν από την... Από την από όλα τα δαιμόνια που του καπατήτευσαν να εξαφανίσει την πίστη όταν έρχεται η Πανηγέννηση από τα Αγιώρος ή η Αγία Ζώνη ή οτιδήποτε μεγάλο προσκύνημα. Αυτοί δεν κοιμούνται όλο το βράδυ. Παρακολουθούν πόσος κόσμος πηγαίνει για τα προσκύνημα και όταν βλέπουν εκείνον τον κόσμο χιλιάδες κόσμοι να πηγαίνουν να προσκυνήσει. Σου λέει εδώ. Δεν το ούτε αυτή. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Αλλά το έργο του κύριε Σιγκέρα όπως προχωράει. Προχωράει. Προσπαθεί, προσπαθεί. 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 Να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Ναι, πιστεύουμε ότι θα αποτύχει. Έτσι, την βοήθεια του Θεού. Θα δούμε αυτό να δώσει. Αφού είπε ο Παντισσάρας ότι σκέφτεται, γιατί τα θυσιαστήρια είναι... Συνέχεια λειτουργούν, ακριβώς. Αυτό είναι η σκέπη. Έχουμε τον Άγιο Λιγούμενο εδώ πέρα, νύχτα μέρα προσεύχεται και κάνει οξολογίες εκεί στην λειτουργία του στην Ευαγγελία. Το μεγάλη βραδιά. Τον εγνωρίσα μία φορά και έρχεται στο μοναστήρι. Του προσκύνησε την Αγία Εικόνα, μετά γυαλίψαμε το Αγίου μας, από τοπικό Άγιο εκεί πέρα. Σκιαδιώτης ο Άγιος Ιωακήμιον. Γέννημα και θέλαμε του χωρίου στερά. Λοιπόν, εγνωριστήκαμε και από τότε η μέσα του κυρίου Αντρέα εδώ πέρα. Και πάντοτε, σαν να μαρτωρώσετε εγώ στην προσευχή μου, εκτιμά πολλούς ιερείς, ιερομονάχους, αρχιερείς, λαϊκούς, αλλά τον πατέρα σαν να τον έχω πρώτη θέση. Γιατί και η παρουσία του διδάσκει. Έτσι, συμφωνείτε. Ναι. Η παρουσία του και η μορφή του διδάσκει. Αυτό είναι αρκετό. Αρκετό, υπέροχο. Πατέρα, ερώνημα. Ότι έχουμε, μας το έδωκε εκείνος από ψηλά και δεν άφηκε κανέναν που δεν το έδωκε. Συμφωνώ. Στον έναν έδωκε 5 τάλαντα, στον άλλο 2, στον άλλο 1. Γι' αυτό εκείνον το οποίο έχει μεγάλη αξία είναι αυτά τα τάλαντα που μας έδωσε ο Θεός μας να τα αφιερώσουμε προς δόξαν του Αγίου του Ονόματος. Προς δόξαν της Εκκλησίας του.